Έως και τις 15 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2020, βάσει απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος και μετέδωσε η ΕΡΤ. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών εξαντλεί για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και των λογιστών και φοροτεχνικών δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκαθαριστικών ένφια εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Η παράταση αυτή κρίνεται επιβιβλημένη δεδομένων των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αλλά και των ειδικών καταστάσεων που προέκυψαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας από τις φυσικές καταστροφές. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Εκρεμεί η υποβολή ποσοστού μικρότερου του 5% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ο ρυθμός υποβολής είναι ιδιαίτερα αυξημένος στο τελευταίο διήμερο, φτάνοντας περίπου τις 100.000 δηλώσεις Ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή τη πρώτη και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματο θα πρέπει να γίνει έω τι 17 Σεπτεμβρίου και η καταβολή τη τρίτη δόση έω το τέλο του Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση ασκώντα σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόστιμο δίνει ένα ακόμα μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.